Ναι, ο πρώτος στο εικονίδιο είναι ο Πατρίκ Κομνηνός, Γενικός Διευθυντής της Σούπερ Λίγκα, στον οποίο λογίζεται και όπως γράφει και το ρεπορτάζ, στον οποίο... η μεθοδευμένη σωτηρία, ας το πούμε, του Αστέρα Τρίπολης και ο υποβασμός του Ηρακλή. Και μάλιστα και ως αυτίκος μάρτυρ στη Νέα Κρήτη, τον άκουσε μαζί με τον κύριο Περοβίλο να υπεραμείνεται αυτής της σκευωρίας, θα λέγαμε. Και εδώ θα κάνουμε την παρέθεση να πούμε ότι ο κύριος Χατζιαποστόλου, με τον οποίο μιλήσαμε για να βγει απόψε στον αέρα, αλλά δεν μπορούσε, τονίζει ότι θα προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια αν οι άλλες ομάδες δεν τιμωρηθούν όπως τιμωρήθηκε ο Ηρακλής. Έτσι. Ναι. Από κάτω βλέπουμε τον κύριο Θεοδωρίδη. Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Ο οποίος είναι σημαίνων στέλεχος. Νούμερο 3 στην UEFA. Στην UEFA. Ναι. Προωθήθηκε επί περίοδου Γκαγκάτσι ναι. Στην Ομοσπονδία. Με ικανότητες, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις, ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Είναι και είναι πολύ κοντά στον Μισελ Πλατινί. Είναι ένα από τα σημαίνοντα στελέχη της UEFA και σίγουρα στέλνει, νομίζω ότι η παρουσία του Θεοδωρίδη σε σχέση με την παρουσία του Σοφοκλή Πυλάβιου στην Προεδρία της ΕΠΟ, έτσι αυτό το ελισβερίσι που γίνεται μεταξύ ΕΠΟ και UEFA παίζει σημαντικό ρόλο. Τι σχέση έχουν τώρα αυτοί οι τρεις μεταξύ τους, Πυλάβιος, Θεοδωρίδης, Κομνηνός? Και οι τρεις είναι πρώην συμμαθητές, αυτοκόλλητοι φίλοι, από τη σχολή Μωραΐτη. Και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς έγινε όλη αυτή η προώθηση, διότι ο τρόπος που λειτουργούν ως golden boys. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι με μεράκι, αγάπη για να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα δύο από αυτούς δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Προέκυψαν. Ο κύριος Θεοδωρίδης, βέβαια, μπορεί σε αυτό να καταλογίσει κανείς ότι είναι από την οικογένεια Θεοδωρίδη. Ποδοσφαιρική οικογένεια. Ωστόσο, αυτό που βλέπει κανείς είναι να στηρίζουν πράγματα τα οποία φέρνουν σε μια καταστροφή και σε ένα αδιέξοδο τον μπάχαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βλέπουμε τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος ναι μεν χρεώνεται η διαδοχή του κύριου Πυλάβιου από τον κύριο Γκαγκάτση στον κύριο Γκαγκάτση, ότι αυτός τον πρότεινε, ότι αναγκαστικά παραιτήθηκε, αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος το στήριξε και εγγυήθηκε για τον κύριο Πυλάβιο, σε αυτούς που έπρεπε να εγγυηθεί, ήταν ο κύριος Θεοδωρίδης. Ως παλιός συμμαθητής από τη σχολή. Είναι ένα πρόσωπο, Στέλιο, όπως είπαμε, που έχει μεγάλες προσβάσεις στην UEFA. Είναι δεξί χέρι του Μισελ Πλατινί. Ναι, τα είπαμε αυτά. Ναι. Εδώ είδαμε πριν από λίγο δίπλα στον κύριο Πυλάβιο, είναι ο περιβόητος πλέον εκτελεστικός διευθυντής υπάλληλος της Ομοσπονδίας, ακριβοπληρωμένος, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, ο κύριος Παυσανίας Παπα-Νικολάου. Ναι, ο οποίος είναι ο συντονιστής όλου του κονκλάβιου, αναφέρεται στη Νέα Κρήτη. Και βέβαια από εκεί και πέρα είναι ο άνθρωπος με τις μύριγες υποθέσεις και από εδώ που ευθύνεται βαρέως όσον αφορά την έκδοση τόσο δελτίων με παραποιημένα έγγραφα. Δεν βγήκαν από μόνα τους αυτά τα έγγραφα. Πρόεδρος και προϊστάμενος ο νομικός σύμβολος της Ομοσπονδίας, Θεόδωρος Κουρίδης, τον οποίο το ρεπορτάζ του αποκαλύπτει ότι ο κύριος Κουρίδης είναι ο γνωστός δικηγόρος που έστεινε τις περισσότερες εκλογές. Ακούς? Ναι. Έστεινε τις περισσότερες εκλογές με τα σημειωμένα ψηφοδέλτια, μια τις στιγμένες κυρώσεις. Γι' αυτό βγαίνανε κάποια ζευγάρια στα κύπελα και τα μαθαίναμε πολύ νωρίτερα, ίσως και ψιθωριζόταν στην πιάτσα. Ακόμη έστεινε και εκλογές σε τοπικές και περιφερειακές ενώσεις. Και τον προκαλεί το ρεπορτάζ της Νέας Κρήτης ότι αυτά τα γράφει μετά λόγου γνώσεως και αν θελήσει ο κύριος Κουρίδης ευχαρίστως με στοιχεία να το αποδείξουμε του λόγου του αληθές. Αυτή είναι η φωτογραφημένη λοιπόν και κάτω από αυτούς ο κύριος Δημητρίου, ακούσαμε να αναφέρεται ο Γιώργος Δημητρίου, ο Διευθυντής Αδειοδοτήσεων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε ο κύριος Κουράκης για αυτόν προηγουμένως, ο οποίος πληροφορεί όπως θέλει τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σχετικά με το φάκελο του Όφη, αλλά και τους λογιστές της Κυπριακής Εταιρείας. Ο κύριος Μαΐλης και ο κύριος Πάλης. Και πολλοί ακόμα μέσα στην ΕΠΟ Στέλιο, νομίζω έχουν αναφερθεί τα ονόματά τους. Κατά καιρούς έχουν απασχολήσει. Δυστυχώς όμως τα ονόματα απασχολούν τα περισσότερα αρνητικά. Η ΕΠΟ έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία και νομίζω ότι... Εδώ ο κύριος Κομνηνός. Ναι. Και δίπλα τον κύριο Μποροβίλο. Με τον κύριο Μποροβίλο. Εκπρόσωποι
της Super League στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, η οποία έχει γίνει στις 3 Ιουνίου. Νομίζω λοιπόν ότι οποιοδήποτε όνομα Στέλιο παραπέμπει σε ΕΠΟ, αυτομάτως και στιγματίζεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Αναφέρει και πάρα πολλά άλλα το ρεπορτάζ, το οποίο οι περισσότεροι πρέπει να το έχετε διαβάσει σήμερα από την εφημερίδα ή από την, στον ιστότοπο neakrete.gr. Όλα εξηγούνται και σχολιάζονται σχετικά με όλα αυτά τα που είπε ο κύριος Πυλάβιος στο άτυπο συμβούλιο της Παρασκευής, όπου κυριολεκτικά έκανε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, ουσιαστικά κατηγορεί τους άλλους για αυτά τα οποία ο ίδιος έπρεπε να κατηγορεί τον ίδιο τον εαυτό. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι λογικό αυτό να εκτιμάται ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν όχι μόνο να κάνουν όλες αυτές τις καταστάσεις που οδήγησαν στον μπάχαλο, γιατί το έχουν κάνει μπάχαλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά θεωρούν ότι μπορούν να υποτιμήσουν και τη δημοσύνη όχι μόνο του φιλάθλου, αλλά και του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό υπάρχει και ζήτημα με την πολιτική ηγεσία, η οποία δεν θέλει να σπάσει αυγά. Εξηγήσαμε, τα προσέχει τα αυγά ή μάλλον τα φοβάται. Α, και ο κύριος πρόεδρος του ΨΑΠ, Γιαννακόπουλος. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό και πολύ εύστοχοι οι σχολιασμοί που κάνει σε κάθε τοποθέτηση του κυρίου Πυλάβη.